όταν σου λένε παιδικά χρόνια, σου έρχονται αναμνήσεις. Άλλοι έχουν καλές, άλλοι έχουν λιγότερο καλές, άλλοι έχουν μέτριες, άλλοι έχουν πλούσιοι, άλλοι λιγότερο πιο έτσι ξεστομημένες μνήμες. Διάβαζα στο T-Live την εξομολόγηση που έκανε η ίδια η Τατιάνα Στεφανίδου, αναφερόμενη στα παιδικά της χρόνια, και πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δεν ξέραμε τι να κόψουμε και τι να μην κόψουμε από αυτά που είπε η Τατιάνα. Διαλέξαμε λοιπόν τα πιο επίμαχα σημεία από μια κατάθεση ψυχής που έκανε και από μια, αν θέλετε, περιγραφή των δικών της παιδικών χρόνων, όπως η ίδια τα βίωσε και τα θυμάται. Και φαίνεται ότι την προβληματίζουν αρκετά στο πώς θα χειριστεί από εδώ και στο εξής και τη ζωή των δικών της παιδιών. Γιώργο, να τα δούμε παρέα και με το Χάρη. Είναι μια συγκλονιστική ενδοσκόπηση και θέλω να ξεκινήσουμε ακούγοντας την ίδια την Τατιάνα Στεφανίδου να περιγράφει τη ζωή της μέχρι τα 18 της χρόνια. Έζησα μέχρι τα 18 μου χωρίς ίχνος ελεύθερου χρόνου και διασκέδασης. Αυστηρό ιδιωτικό σχολείο θηλαίων, κολύμβηση, πιάνο, αγγλικά, γαλλικά και ατελείωτες ώρες ψυχαναγκαστικού επώδυνου κλασικού χορού. Θεωρία της μουσικής, ιστορία χορού, σύγχρονος χορός, character dances. Διάβασμα μέχρι αργά το βράδυ, λίγες ώρες ύπνου, summer school στο Παρίσι και το Λονδίνο τα καλοκαίρια. Ναι. Περιγράφει, νομίζω, Τατιάνα, και τη δική μου ζωή. Περιγράφει και τη δική σου και ενδεχομένως. Αλλά εμένα μου άρεσε όμως, δεν ξέρω γιατί. Δεν είχε άλλη επιλογή. Ίσως τον παλέτο δηλαδή, με χάλαγε λίγο. Έπρεπε να το κάνει λόγω της οικογένειας. Μάλλον, πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι η Τατιάνα μέσα από αυτή την ενδοσκόπηση και θα προτιμούσα, αν θέλετε κι εσείς, να δούμε και το επόμενο κομμάτι που περιγράφει τον εαυτό της ως έφηβη και ως παιδί. Επανάσταση έκανε. Ρόμποκοπ, ένα παιδί ρομπότ και εξηγεί ότι δεν υπήρξαν για εκείνη λέξεις «δεν αντέχω» ή «δεν μπορώ». Στρατιώτης, Τατιάνα. Τρομάξατε? Ναι, καλά καταλάβατε. Ένα παιδί ρομποκοπ. Πειθαρχημένο και σκληρό. Το «δεν μπορώ» ή «δεν αντέχω» απουσίαζε από το λεξιλόγιο μου. Ένα στρατιώτης που μεγάλωνε εκπαιδευόμενος για ειδικές αποστολές. Όταν τα δάχτυλα των ποδιών ματώνουν από τις πουέν και ο πόνος γίνεται αφόρητος, δεν υπάρχει «δεν μπορώ», πρέπει να χορέψεις. Πρέπει να ξεπεράσεις το σωματικό πόνο, περνώντας σε μια άλλη διάσταση. Πρέπει να χορέψεις και να δείξεις ότι το απολαμβάνεις. Ο κλασικός χορός είναι η πιο σαδομαζοχιστική τέχνη. Δεν έφυγε όμως στη Γερμανία για να πάει να σπουδάσει κλασικό χορό. Εγώ νόμιζα ότι της άρεσε γιατί το αγαπούσε πάρα πολύ τον μπαλέτο. Είναι κάτι το οποίο περιγράφει και η ίδια μέσα από αυτή την εξομολόγηση ενδοσκόπηση, γιατί λέει τελικά όλα αυτά που έκανα σε εκείνη την ηλικία τα επέλεξα ή μου τα επέβαλαν οι γονείς μου χωρίς να το καταλάβω. Το σίγουρο ήταν ότι η Τατιάνα Στεφανίδου μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία στρατιωτικής πειθαρχίας δεν είχε ποτέ στην ζωή της το «δεν μπορώ», το «δεν θέλω» και το «δεν αντέχω». Πάντως δικαιολογημένα με όλα όσα βίωσε και κάποια πράγματα ήταν επιλογή της και άλλα της οικογένειας, νομίζω γι' αυτό και είναι και η μοναδική Ελληνίδα παρουσιάστρια που έχει μπορέσει να πετύχει σε αυτό το τύπου εκπομπών τύπου όπρα. Mm-hmm. Κάνει πολύ καλές εξομολογήσεις, συνεντεύξεις και παίρνει πράγματα από συνεντευξιαζόμενες που για άλλους αυτές οι συνεντεύξεις είναι πάρα πολύ δύσκολες να τις πάρεις. Από ανθρώπους που έχουν να κάνουν με θέματα, με υγεία. Από την άλλη όμως, εγώ παίρνω μία εικόνα ενός παιδιού το οποίο έχει χάσει στιγμές. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το αναφέρει και η ίδια, ότι έχει χάσει στιγμές ζωής και ευτυχίας. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι και δύσκολο και για την ίδια. Τώρα που είναι και η ίδια μητέρα και μετά από κάποια χρόνια να το συνειδητοποιεί. Ακριβώς. Και μάλιστα και να το μοιράζεται. Θέλει κότσια αυτό το πράγμα. Κάπως έτσι έζησα χάνοντας στιγμές ζωής και ευτυχίας. Κάπως έτσι μεγάλωσα χωρίς παιχνίδι, με ελάχιστη διασκέδαση. Χωρίς ανάσα, δίχως χαρά. Κάπως έτσι έζησα αντέχοντας συνήθως περισσότερο από τους περισσότερους συναδέλφους μου την πίεση, την ένταση, τις κακουχίες. Σαν τα κουρδιστά παιχνίδια στη διαφήμιση γνωστής εταιρείας με μπαταρίες. Σταματούσα πάντα τελευταία. Και εδώ φτάνει η στιγμή του απολογισμού για τη Τατιάνα Στεφανίδου. Θεωρώ ότι ξεκίνησε όλη αυτή η εσωτερική της ενδοσκόπηση από την δική της πια διαδικασία να ετοιμάσει τα δικά της παιδιά για την επιβίωση, όπως η ίδια λέει χαρακτηριστικά. Και ενδεχομένως εκείνη τη στιγμή προβληματίστηκε πάρα πολύ και έκανε αυτή την ενδοσκόπηση προσπαθώντας να θυμηθεί πώς ακριβώς την μεγάλωσαν οι δικοί της γονείς και πόσο δύσκολα, δίχως χαρά και με πόση πειθαρχία, σαν στρατιώτης μεγάλωνε και ακολουθούσε τα πράγματα που ήθελε να κάνει. Mm-hmm. Πάντως πραγματικά, εγώ αναρωτιέμαι την επανάσταση την έκανε. Αυτό είναι κάτι πολύ δικό της εσωτερικό. Νομίζω ότι η ίδια καταρχήν αναφέρει κάποια στιγμή. Θα ήθελα δηλαδή να μάθω από την Τατιάνα σε κάποια επόμενη εξομολόγησή της, αν κατάφερε από τη στιγμή που έχει συνειδητοποιήσει όλο αυτό που έχει ζήσει, αν κατάφερε να κάνει και την επανάστασή της, δηλαδή
να, τουλάχιστον αν όχι επανάσταση, ένα να μπορέσει να πετάξει από πάνω σε όλο αυτό το κουκούλι και να μπορεί πλέον να απολαμβάνει τη ζωή. Επειδή φαίνεται ότι αυτή η ενδοσκόπηση ενδεχομένως μπορεί και να συνεχιστεί, θέλω να σου πω ότι αυτή η εξομολόγηση της Τατιάνα Στεφανίδου κλείνει με το γεγονός ότι το σημαντικότερο που θέλει να δώσει στα παιδιά της είναι ότι δεν πρέπει να χάσουν το νόημα για τη ζωή. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Mm-hmm. Αναφέρει και ίδια χαρακτηριστικά. Για να το δούμε. Δεν το έχουμε κάρτα. Α. Και κάπως έτσι κλείνει. Με το... το θέμα είναι πώς το προσεγγίζεις όμως αυτό και το δίνεις στα παιδιά. Κατάλαβες. Γιατί ξέρεις, όταν έχεις μάθει κάπως, μετά σου φαίνεται μήπως κάνεις λιγότερα για τα παιδιά σου, έχεις και αυτή την ενοχή. Εγώ πήρα από τους γονείς μου, έκανα αυτά, αυτά, αυτά και αυτά. Μήπως όμως, άμα δεν τα κάνουν και τα παιδιά μου, δεν θα ζήσουν και δεν θα μπορέσουν να πιάσουν τη ζωή από το μεδούλι και όλα αυτά. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, είναι δύσκολο πράγμα να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί για να το μεγαλώσεις. Πόσο μάλλον τρία. Δημήτρης Γρηγοράκης, αγαπημένος φίλος.